Όχι ρε, μπαγλαμά, δίσου έτσι 13 Αυγούστου. Κάποιοι το πετάνε μόνιμα. Αυτό πιο σημαντικό απ' όλα είναι για όσους πάρουν... Μαλάκα κυριολεκτικά, είναι σαν την τρίμη της Barbie Edition. Με ενοχλούν όλα τώρα. Τι βγες να ντυθείς, ούρε! Γενικά ξενερώνω με το να ντύνω με κάτι απλό. Γράφουμε σε 3, 2, 1... Where was I when I am? Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Time Stories από Αντικτίβα. Από κρυάτικο επεισόδιο, αν δεν το καταλάβατε. Είστε στη σωστή συχνότητα. Θέλει να ανακρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Έβαλε βυζιά πρώτη φορά ο Μάικ και έχει τρελαθεί να γαϊδεύεται. Με κάνεις και νιώθω αμήχανα, μωρή κυρία. Ρε φίλε, πόσο καιρό έχω να το κάνω. Να το κάνω σε άντρα. Ρε, ξέρεις πώς είναι οι γυναίκες που πάει μία και πιάνει την άλλη και είναι κομπλέ. Είδες τώρα είναι ίδιο. Σήμερα όμως εγώ είμαι Ken. Είμαι Ken κάτι μεταξύ... Τι κάνετε, πώς είστε ρε παιδιά. Δηλαδή μην πείτε πώς... Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο. Πείτε πώς είστε, σας βλέπουμε πώς είστε, δηλαδή δεν βλέπεστε βασικά. Στέλιο αγόρι μου, Αμαζόνα. Είναι για να μην καταλάβετε, είναι ο Στέλιος, είναι ο Μάικ με τα βυζιά, όλοι τον έχουμε δει και ο Μάικ, και προφανώς είναι ο Τεό Μαύ εδώ, η χαρά του Instagram. Αυτός με... γιατί και τράβελος. Τεό Μαύερλος. Αυτός είναι ο μόνος τράβελος, ενώ οι υπόλοιποι είστε φυσιολογικοί νομίζεις. Καλά θα περάσουμε. Λοιπόν, παιδιά, θεματικό. Εγώ για να καταλάβετε, το μόνο αποκριάτικο που έχω κάνει είναι ρούχα και το μόνο αποκριάτικο που έχω κάνει είναι ότι με κοστούμι έχω βάλει Sportex. Εκεί είναι τέλειωσαν οι απόκριες για μένα. Είσαι πιο αποκριάτικο από ό,τι. Είμαι πιο αποκριάτικο από ό,τι έφυγε. Και όλοι μου λένε ότι ντύθηκε. Το μεταξύ αυτό έχω πολύ σε γάμο, εγώ ξέρω. Και έχω πάει ήμουν από μπλε. Ήταν ωραία, τι ωραίο στη λάθο που είσαι. Και τώρα έβαλα μια περούκα και Sportex και ένα αποκριάτικο κοστούμι. Θέλω να μου πείτε αγόρια τι έχετε κάνει εσεί πέρα από αυτέ τι καραγκιωζιέ που βλέπω τώρα. Τι έχετε κάνει σε αντίστοιχα αποκριάτικα πάρτι 5 χρόνια τώρα στο Αντικτήμα. Λοιπόν, θα σου πω true story. True story θα σου πω. True story. Πιστεύω να το πω. Λοιπόν, πριν 2 χρόνια, Κυριακή, τελευταία Κυριακή των Αποκριών, αποφασίζει ο Μάικ να μας δείσει όλους γυναίκες. 2022. Και εγώ εκείνο το βράδυ με το Στέλιο ήμασταν στο μπαρ μέσα. Φτιάχνω ποτά, τέλα από εδώ. Σε πληροφορώ ότι εκείνη την ημέρα το μαγαζί έκανε το μεγαλύτερο τσίρο ever. Τι τους έκανε, τι τους έκανε, θέλω να πω. Έπρεπε να του είπε γυναίκα δηλαδή για να τσιράρει τον μπαρ. Και τώρα είναι και πολύ trend. Μπαρ Σκορπιός. Ταπ. Ναι, το έχω δει και εγώ. Φίλε, είσαι εκεί. Έτσι. Εδώ η Αντωνία είναι. Έχει ωραίο χαμόγελο. Η Ρωσίδα από εδώ. Φίλε, τι ήσουν, μα. Δεν ξέρω, πουλάγε. Μ' αρέσει, εσύ πουλάγε. Κερνάγαμε τα γόρια και σφινάκια, βέβαια. Από ό,τι κατάλαβα, μερακλείδες οι Λατίνοι. Ούφτωμα! Προσπαθούμε να διατηρήσουμε μία straight φημή, αλλά δεν. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Παιδιά, τις απόκριες επιτρέπονται όλα. Είμαστε όλοι ανοιχτοί και ορεικτικά. Άκου τώρα εδώ να δεις. Oh. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα, Κυριακή, είχαμε πάρτι με τη Στέλλα, 2022. 300 άτομα. Εδώ μέσα. Ο κτίριο έχει από τότε κάτι ρογμές, δεν έχουν φύγει ακόμα. Είμαστε κάτω τότε, είμαστε κάτω. Έχω ντυθεί γυναίκα και με έχει περάσει ένας πελάτης για αληθινή γυναίκα. Και έρχεται να με πάρει για πότα... Τι πότα σερβίρετε εδώ μέσα, τι πότα σερβίρετε. Και με κοιτάει... Καλά είσαι και πιστική κόμμενα. Ναι, όχι, και με κοιτάει. Τότε ήμουν πιστική όντως, αν δεις στο story, είμαι σαν... Καλά, μη μανταριάσεις τώρα και με κεκέν σήμερα, είμαι ωραίο πρόβλημα, παιδί. Και με κοιτάει, μαλάκα μάκες εσύ μου λέει είσαι. Μαλάκα την κολάρα που έχεις μου κάνει. Άντρα straight. Μου έχει μείνει αυτό. Άντρα, και εννοεί, ξέρω εγώ, ναι straight είμαι αλλά μάικ αγόρι μου. Άντρα ακόμα μου. Καλό κουτάκι. Την Κυριακή των Αποκριών, δηλαδή αφού δείτε αυτό το επεισόδιο και έρθετε στο Αντικτήβα, θα δείτε τι εννοούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι διωχτικό για τον κόσμο, μάλλον δεν θέλουμε να σε δούμε έτσι.
Τι λες δεν τώρα, θέλω να ζούμε γυναίκες. Δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε και οι τρεις. Είσαστε και οι τρεις. Σήμερα δεν είμαστε γυναίκες, σήμερα είμαστε Barbie, σε παρακαλώ. Barbie βεβαίως. Η Barbie δεν έχει φίλο. Η Barbie δεν έχει φίλο. Η Barbie είναι για όλους. Η Barbie είναι για όλους. Πάνω απ' όλα, Dragon, η Barbie είναι για όλους φυσικά. Είναι universal το φίλο. Universal, non-binary και τέτοια. Στέλιος και εσύ να μπεις κάτι τραγικό από απόκριες. Για την Barbie. Για την Barbie, για τα παιδικά σου χρόνια, δεν ξέρω. Εσύ είσαι Βασίλισσα. Είσαι Barbie Βασίλισσα, οι άλλοι δεν είναι τίποτα. Κάνε έτσι. Κάμια πλεμπαία. Πρέπει να σκοθούν, να τους δείτε. Μπορούμε παρακαλώ πρώτα. Να σκοθεί πρώτα ο Στέλιος, το μοντέλο Στέλιος Barbie πριγκίπισσα. Με crop top. Με crop top τρίχα στη μασχάλη κομπινό. Αγόρα ρε. Άνοιξε λίγο να δουν το nipple free. Δεν θέλουμε άλλο nipple free. Εντάξει. Έλα. Να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Ωραία. Θα σας αφήσω το τελευταίο να μου επιτρέπεις. Μπορούμε να δούμε παρακαλώ Τέο Μαύ. Χειροκρότημα Τέο Μαύ με δερμάτινη βούστα. Είναι η Barbie. Σαν τρίμητη με. Σάκης Ρουβάς. Αυτό όμως είναι καμικό. Η Barbie είναι μεταξύ Trinity και Σάκη Ρουβά. Είναι ελληνικό drag. Και εσύ αγόρι μου με τα βυζάκια στα όμορφα. Πω, απαπα, κοίτα τον εκεί χαρά. Καλέ, μαζέψου βρε. Έρε έτσι και δεν μας έχουν βγάλει τόσο καιρό ακατάλληλα τα βίντεο και μας τα βγάλουν τώρα επειδή σκάσει βίντεο. Μην κοιτάτε. Δεν μπορεί να μην κοιτάξει το αγόρι εδώ. Έχουμε όμορφα κορίτσια. Τέλεια. Με πουλιά, πάρα πολύ όμορφο. Επόμενη ιστορία. Πού πάμε, τι άλλα θεματικά έχουμε κάνει εδώ πέρα. Κάτσε, έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα για αυτήν την κυρία. Σήμερα έχουμε cringe stories που Θοδωρή, παιδιά. Cringe stories, παρακαλώ. Λοιπόν, θα σου πω άλλα δύο περιστατικά για εκείνη την Κυριακή. Να πω. Το ένα ήταν ότι εγώ με το Στέλιο καπλατίζαμε όλα τα αγοράκια που έρχονταν στο μπαρ. Και το καλύτερο από όλα, ξέρει ποιο ήταν. Ότι καθόταν ζευγαράκια. Καλά, εκεί πάτε είναι καλά. Έρχονταν ζευγαράκια. Σαφή να γίνει τύψη. Και ήταν σε φάση κοπέλα. Του μιλάμε. Μπορεί να είναι αληθινό. Το καλύτερο ήταν που λέγαμε στον τύπο, άμα δεν σε ικανοποιεί το κορίτσι, είμαστε εδώ. Δες τι μοιάζω κάτι. Το λες με τρόπο που με κάνεις και νιώθω αμήχανα. Ισχύει. Δηλαδή έχουμε φέρει εδώ Κάθριν, Μυρτό, έχουμε φέρει καλά Μαρία Μαλακού που έγινε πηγαίνει το θέμα τελείως. Και με έχεις κάνει και αισθάνομαι αμήχανα. Ισχύει. Δεν ξέρω τι κάνεις τα βράδια, Στέλιο Μπάρμαν. Αλλά να ξέρεις, εγώ είμαι αρχικό μυαλαγόρι. Βάζαμε τρία σφινάκια. Αχ, οκ, μας. Και πίναμε εγώ, ο Στέλιος και το αγόρι. Και αφήναμε την κοπέλα εκτός. Τέτοια κάνει. Λέει, χωρίσαν τέσσερα ζευγάρια εκείνο το βράδυ, από το δικό μας κομμάτι. Ναι. Και το αγόρι κέρναγε μετά, πίσω. Αυτά είναι. Άρα νομαλάρες πιστόλοι. Πραγματικά. Και την καλύτερη ιστορία. Σε κάποια φάση φεύγω από το μπαρ, κατά τις 4 ώρα το πρωί. Και πηγαίνω μέσα και πειράζω όλο τον κόσμο. Αχ, τι ωραία, να είσαι εσύ και τέτοια. Και λέει, έφυγα με τέσσερα τηλέφωνα. Πάω σε ένα. Απαγόρια. Πάω σε ένα. Ο οποίο είχε δίπλα την κοπέλα του. Τέλος πάντων, ήταν με την κοπέλα δίπλα. Εν τω μεταξύ, είναι μπρο, αλήθεια. Φέρνει τι κοπέλε σα στα παραστάλα την πάρτι. Δηλαδή. Για όνομα. Πα στο λουτράκι με το νερό σου. Έλα, ναι. Πα στο Άργος με το πεπόνι σου, ρε φίλε. Πα στην Κρήτη με τη ρακή σου. Έτσι. Από κι άλλα. Πάμε. Και πάει και του κάνει τι ωραίο αγοράκι. Του παίρνει το χέρι, το πετάει. Η κοπέλα το αγόρι. Το αγόρι δεν με κατάλαβε. Νομίζω ότι ήταν γυναίκα, ρε. Ωραία. Είδε, γι' αυτό ενώ άμα ερχόσασταν με τα. Βασικά ξέρεις τι. Καλά κάνετε και έρχεστε με τα κορίτσια σας γιατί θα στην πέσει ο Στέλιος, ο Τεό, εδώ να πούμε ο Αλκ. Οπότε καλά, φέρνετε τις κοπέλες σας. Να ξέρετε αν λίγο σε μια, λίγο μαζεμένα τα Κυριακή πράγματα. Κυριακή των αποκριών θα περάσουμε τέλεια. Ελά. Κυριακή των αποκριών βγαίνει το επεισόδιο. Άρα ναι, παιδιά, απόψε θα περάσουμε τέλεια. Απόψε θα περάσουμε τέλεια. Θα έχει σκέψει ψητά και τέτοια. Τι είναι ο τσικνοπέμπτο. Καλά, αυτό τσικνοπέμπτο. Θα το κάνει τσικνο. Το κάναμε μια φορά. Τσικνο Δευτέρα. Από ό,τι καταλάβατε, τσικνοπέμπτο είχαμε φέρει σουμπλάκια εδώ και ιστορίες. Θα του λέγαμε να κάνουμε πανηγύρι για τον Κυβαλετίνο, δεν είναι λύση. Αλλά εντάξει, θα κρατάω για τον χρόνο. Θέλει αυτό να γίνει πανηγύρι. Θα έχει τότε αύριο, αφού προβάλλεται σήμερα, αύριο καθαρά Δευτέρα, θα πετάμε χαρταϊτό. Θα έχει φέρει και ξέρω εγώ μαλάκια και τέτοια. Εδώ να φάμε κιόλα έτσι. Να... Κανένα χταποδάκι, δεν θα για μαλακία μπορεί. Για μαλάκια δύσκολο. Εντάξει. Είπα εγώ, ό,τι κάνω τι προτάσει μου, να ξέρετε, να βλέπετε. Προσπαθώ για το αντικτύπα να το ανεβάσουμε. Να έχει και λίγο φαΐ εδώ πέρα. Ποια από τα θεματικά έτσι που κάνετε όλο τον χρόνο, Χριστούγεννα, Βαλεντίνη, Χαλοουίν, ποιο νομίζω ότι είναι αυτό το top. Η απόκριση είναι. Είναι πάντα απόκριση. Ναι. Είναι, δηλαδή ο κόσμος έρχεται στα Λάτιν, γίνεται χαμός. Πες μου απ' όλα, πες μου και έτσι. Έχει περίοδο να βάλουμε στο οποίο. Το οποίο έχει πλάκα γιατί όλος ο υπόλοιπος κόσμος αυτά τα λέει Λάτιν και εμείς τα Λάτιν αυτά τα λέμε μην βάλεις αυτές τις πλακές γιατί δεν μπορεί πολύ. Ο Κροάτικα τα λέμε εμείς. Αυτά που στο χωρίς
το βάλει. Δηλαδή βάλει λίγο μερέγγε και λίγο στην ουρά. Και να παίζουμε κανένα ελληνικό, ξέρει από τα παλιά τα. Στη δισκοτέκ, στη παλιά τη. Και μετά πάλι μπατσάτα. Και μετά πάλι μπατσάτα. Πάτσα μπατσάτα. Ούτε σάμπα, λίγο έτσι. Ναι, λίγο σάμπα, ναι. Και την χορεύουν σάμπα ή την χορεύουν πάλι μπατσάτα εδώ πέρα. Όχι, ούτε τάσου. Ούτε έτσι. Είμαστε μια ουρά και. Πανέμορφα. Φιδάκι, φιδάκι. Φιδίσε, δεν θα αλλάξει. Επίση, έχει πλάκα τότε ότι. Κάτω το χάνει και πέρσι. Ότι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα αυτές τις μέρες παίζουν Latin. Εδώ στο Latin μαγαζί αυτές τις μέρες παίζει ακυβέρνητο το καράβι και ξέρω πώ θα κάνει. Όλα αυτά. Παιδιά, πρέπει να το ζήσει το. Πώ το λένε, τι αποκλείσει το αντικτύβα. Νομίζω είναι τα καλύτερα μα πάρτι πάντα. Πεθαίνει μόλι το γέλιο. Πώ δεν έχετε σκεφτεί να βγάλετε κανένα άρμα σε κανένα κάνει εδώ η γειτονιά να κάνει ένα καρναβάλι, πώ το λένε, έχει παρέλαση. Όχι, έλα, πλάκα, πλάκα. Κάτι δεν είσαι κανένα στο μοσχάρι. Στην Πάτρα του χρόνου θα κάνω έτσι. Πάτρα του χρόνου, πατρινή. Δοκίμασε το, δοκίμα αντικτύβα και θα σκάσουμε τι πουλμανάκι, αντικτύβα απ' έξω σημαίες και τέτοια. Πάμε. Και αυτό είναι δέσμευση. Φαντάζεσαι. Ωραία. Δεν δεσμευόμαστε τίποτα, εκτός και αν πληρώσει ο Φίλιππος. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Εγώ παρουσιαστής είμαι, εγώ θέλω να κάνω. Εμείς περιμένουμε αιτήσεις. Ωραία, φάλτο, βάλε χαρτάκι ρε φίλε. Θα πληρώσουμε κάποιο. Άτομα να δηλώσω συμμετοχή. Να πληρώσουμε για από κάτι, ρε παιδί μου, όσοι είναι να πάμε και να το. Εννοείται ότι θα το πληρώσετε όλοι εσείς. Όλοι, εντάξει. Εγώ θα βάλω και τσάλιξ τώρα, για πες. Το βράδυ, ναι. Όποιος με βρει, όποιος ή όποια με βρει, ναι. Ότι είμαι πραγματικά εγώ, θα κεράσω ποτό. Και την Κυριακή της αποκρέας, έτσι. Ξέρεις τι, αυτό σε κάνει ξεκάθαρα κορσομασιόν. Δηλαδή, σε πας κεράσει ποτό. Κεράσει με ποτό, σίγουρα. Με βρήκε την γυναίκα που κεράσει ποτό, σίγουρα. Να έρθει να με βρουν. Και με 5 ευρώ κάτσι πόδι. Κάτσι να με καταλάβουνε, όχι τίποτα. Θα πρέπει να με καταλάβουν. Ρε φίλε, αλήθεια να σου πω κάτι. Τι νομίζεις ότι, δηλαδή απλά θες να βάλεις το μαγαζί μέσα. Δεν νομίζω ότι κρύβεσαι τόσο καλά. Κρύβεσαι τόσο καλά. Θα το δω το βράδυ. Πρώτον, τι να βάλουμε. Το μαγαζί το βάζουμε μέσα στις αποκλείσεις. Κάθε βράδυ σχεδόν στις αποκλείσεις. Μαζεύουμε τον λαό, έτσι όπως έχει μαζευτεί τον λαό, και παίρνω πασαρέλα όποιοι έχουν ωραίες στολές. Και τους κάνω πασαρέλα. Και λέω χειροκρότημα, φασαρία, το πιο δυνατό χειροκρότημα κερδίζει. Και δίνουμε μπουκάλι κάθε φορά. Μπουκάλι ολοκληρό. Ναι, ναι, ναι. Και χθες δώσαμε μπουκάλι. Ωραία. Αυτό θα πάει ωραία, φίλε, να ξέρεις που θα έρθεις απόψε ή αύριο, οποιαδήποτε μέρα τις προηγούμενες. Θα πάει πάρα πολύ ωραία αν ντυθείς Τζούλια Αλεξανδράτου. Γενικά, συνήθως αυτό που παρατηρήσουμε είναι ότι πιο γελίες το λες κερδίζουν. Ναι. Ωραία. Μπορεί να είσαι στην πένα, δηλαδή να είσαι ο Batman ο ίδιος. Άμα έχει δίπλα μια μπανάνα, ένα τραβέλι, κάτι. Όλοι έχουν πληροδοτήσει και κερδίζει. Επίσης, μυστικό, μυστικό, μη βγεις πρώτος. Άμα βγεις πρώτος. Ναι, συνήθως είναι πατάσιμα. Μετά είναι, α, τώρα καταλάβω. Πες για ρίγο, στο έχω παίξει. Έχω κάνει έτσι. Αλλά είχα δει άλλα πράγματα και γι' αυτό το φτιάξα. Υπέροχα. Μην κοιτάς έτσι. Αν είχαν υπάρξει μια να έχει να κόψει ο υπερίωνας. Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα θα μιλήσουμε για το τι στολίζουμε κάθε εποχή, ρε παιδάκι. Εγώ θα πω τώρα για τον Άγιο Βαλεντίν. Ω, ο Άγιο Βαλεντίν, πες. Εννοείται, εννοείται. Καλύτερο. Συνήθως πέφτει, συνήθως και την ημέρα που παίζω και εγώ DJ και είναι καλύτερη μου. Τρέχω πέρα εδώ, σαν τον μήπο. Είσαι ερωτικός, δεν κάνεις όμως το μικρόφωνο τύπου. Και τώρα πάμε σε μια λαυρή ιδιωτικού. Δεν το έχω. Όχι, οκ, οκ. Άμα τις κάνει μέρα το κάνουμε. Εντάξει, φέτος ήταν έτσι. Αλλά εγώ πρέπει να χορεύω. Φέτος είπε σε Τετάρτη, οπότε ήμουν εγώ που θα του χρόνου σίγουρα. Μπορεί να μας τυνάμε από μόνο έτσι. Πώς είναι οι DJ ή εκφορητές αυτού σε κάτι μαγαζάκια όπως είναι ο Σκορπιός. Ναι, κάπως έτσι. Άρα διαφήμιση Σκορπιό. Ο Σκορπιός δεν έχει, ο Αλκατράς έχει. Εντάξει, σε κατάλαβα τι. Και τώρα περνάμε στο σεξο Άγιος Βαλεντίνος. Τσάτα. Ωραία, πάει Άγιος Βαλεντίνος. Οπότε Άγιος Βαλεντίνος έρχεται, στολίζουμε καρδιές όλο το μαγαζί. Το πάρτι είναι anti-Valentine, δηλαδή θέλουμε όλους χωρισμένους. Ευχαριστώ, ρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πραγματικά. Πήξαμε στις καρδούλες και στα αυτά και την βιλωμένη. Μα είναι δυνατόν. Παίζουμε διάφορα παιχνίδια, δίνουμε σοκολατάκια στον κόσμο να ταΐσουν το τέρι τους και καλά wannabe τέρι μπροστά στον μπαρ και αν το ταΐσει ο ένας τον άλλον, παιδάκι μου, λίγο πιο πρόστιχα να το πούμε, κερδίζουν και σφινάκια, ας πούμε. Μάλιστα. Δεν σου έχει δει ποτέ να σου πούνε εγώ θέλω να ταΐσω εσένα κορίτσι όμορφο. Εννοείται. Α, εννοείται. Αυτό λίγα σου λέγα. Παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα πλέον αυτά, εδώ είμαστε ανοιχτοί τελείως. Εντάξει. Θα πέσουμε όλα. Για σένα. Κάτι. Άρα, είσαι λίγο. Μην με κοιτάτε έτσι και οι δύο. Μην κοιτάτε κι άλλο από εδώ. Ο ιστμό Κορίνθου. Ο ιστμό Κορίνθου. Ανοιχτό. Έτσι. Κάτσε, bitch. Τι άλλο κάνουμε. Εννοείται ότι όταν φεύγει ο κόσμο έχουμε και ένα βαζάκι εκεί με προφυλακτικά.
Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί κάποιος να κάνει βασικά, βασικά, άσχετα τη λέξη, εμείς προμοντάρουμε safe sex. Αυτό, πάντα. Safe sex. Πάντα, πάντα. Θα πρέπει να είχαμε τέτοια χορηγία κανονικά. Το έχω παλέξει να ξέρεις. Κανονικά η Durex δεν πρέπει να μας έλεγε, παιδιά. Είστε η βασική χορηγή μας. Κανονικά, ναι. Δηλαδή ο κόσμος κατά βάση κάνει σεχ πλέον λόγω του ότι επειδής πηγαίνει στη Latin Party. Αυτό. Θα τα ακούνε τώρα το μεταξύ όσοι έχουν σχέσεις και θα σου πει έτσι και ξαναπά στη Latin Party σου κόβει τα πόδια. Δεν μ' άρεσε σιγά. Έλα μωρή σιγά. Λοιπόν, λοιπόν. Γιατί πιστεύεις ότι μαθαίνουν, πάνε στα Latin Party. Εγώ 8 χρόνια είμαι, εδώ δεν έχει τύχει τίποτα. Πέντε νους. Δεν έχει τύχει τίποτα. Πάνε στα Latin Party, κρύβονται από τις φωτογραφίες, από το βίντεο, σου λέει μην τραβήξεις τώρα. Θα δίνει όλα το μεταξύ τώρα, να μας κλείσουμε μαζί. Να μας χωρίσεις και εμείς που δεν έχουμε σχέσεις να μας χωρίσεις. Άσε τώρα. Ο Στέλιο Θοδωρής, φίλε, είναι καρναβάλι ολόκληρο μόνο. Αλλά νομίζω το καλύτερο καρναβάλι πάντα είναι ο Στέλιος στις αποκριές. Ο οποίος συγκεντηθεί... Αυτό που βλέπετε δεν φτιάχτηκε, δεν έτυχε, πέτυχε. Το δούλευες ώρα. Έχω δηλαδή, έχω φέρει μόνο φούστα, δεν λέω από ποιον, καλτσόν, δεν λέω από ποια. Και μπλούζο επίσης δεν λέω από ποιον. Ποιον, είναι ποιον αυτό, έτσι. Είναι ποιον, είναι δύο ποιον και ένας πια. Ξέρεις εσύ τώρα πόσο φιλελεύθερος είμαι. Αυτό δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Φαίνεται ότι όποιος κάνει είναι. Ναι, πολύ, είσαι γκουμενάκι. Είναι πολύ στενός ο οποίος όπως αυτό το ροζ, είναι λίγο στενός. Μα θέλω να είμαι έτσι. Γιατί είμαι φεμινίστρια. Δεν θέλω. Καταλαβαίνω. Ναι. Ποτέ σου πιέζω. Γενικά δεν θέλω να πιέζω, θέλω να είμαι ελεύθερος. Σε καταλαβαίνω. Ελεύθερη. Εσένα ξέρεις, λοιπόν, τώρα που προχωρήσουμε λίγο στα θεματικά πάρτι. Γιατί τα θεματικά πάρτι στο Latin είναι σημαντικά. Γιατί υπέρχονται. Λοιπόν, τι γίνεται, όλο τον χρόνο εμείς, 365 μέρες το χρόνο, πάνω, είμαστε επειδή με τα ίδια 300 με 500 άτομα. Δηλαδή, ξέρεις, έρχεσαι. Έλα. Όχι, ρε. Λοιπόν, είμαστε τα ίδια άτομα. Έχεις παρατηρήσει ποτέ στα Latin πάρτι ότι είμαστε οι ίδιοι. Εντάξει, ναι, υπάρχει μια ανανέωση, αλλά ναι, εντάξει, μια μεγάλη κοινότητα. Ρε παιδί μου, μέσα στον χρόνο τώρα, κάθε δύο χρόνια ψιλοανανεώνεται. Δύο λεσί, εγώ λέω παραπάνω, αλλά εντάξει. Κάθε δύο χρόνια ψιλοανανεώνεται, ναι. Στα τρία σίγουρα ανανεώνεται. Αλλά τι γίνεται, παιδί μου, επειδή είμαστε ήδη και ήδη, με το που μπαίνει κάτι θεματικό, ανανεωνόμαστε και εμείς. Ναι, μέσα... Γιατί επειδή βλέπουμε όλοι τώρα αντιμένει κανονικά και λοιπά, έχουμε συνηθίσει ένα στον άλλον, δεν είναι τόσο εύκολο ρε, παιδί μου, να είσαι όλοι τώρα καμπλωμένο για. Να δεις πάλι τον Γιώργο και τον Δημήτρη και την Κριστίνα και τον... Ενώ είσαι καπλωμένος να δεις, ας πούμε, Θοδωρή, Μιχάλη, Μάικ, πώς το λένε και Στέλιο Μπάρμαν, να τους δεις ντυμένους γυναίκες. Ή να δεις τους χορευτές, ντυμένους, όπως να είναι. Α, και αυτό πάνω. Γι' αυτό και τις απόκριες νομίζω, αλλά και το Halloween, ξανεβαίνει πολύ ωραία. Και Halloween, σωστά. Και το Halloween ανεβαίνει. 364 μέρες δουλεύουμε για τα κόριτσια. Πρέπει να αφήσουμε και μια μέρα για τα αγοράκια. Ισχύει. Οκ. Να μην παίξουμε λίγο με τα αγοράκια. Να παίξουμε φυσικά. όλη την ημέρα τη γυναίκα, είναι χρόνια πολλά τη γυναίκα. Ποιο την ημέρα του άντρα λέει χρόνια πολλά στου άντρε. Κανένα φίλο δεν ούτε καν ξέρω πότε είναι αυτή η ημέρα, να ξέρω. Κανένα μα δεν ξέρει. Το μαθαίνουμε και τηλεφωνικά από τα ραδιόφωνα. Δεν το έχω ακούσει και ποτέ. Εγώ δεν έχω πάει, δεν έχει πάει ποτέ τηλέφωνο ο πατέρα μου να μου πει είναι η γιορτή μου σήμερα. Πε μου χρόνια πολλά. Ενώ η μάνα μου λέει είναι η γιορτή τη γυναίκα σήμερα. Και έχει η γιορτή τη γυναίκα και έχει η γιορτή τη μητέρα μετά. Ναι, δεν έχει θέμα. Παίρνει τηλέφωνο και στα δύο. Μου λέει: Παίρνει τηλέφωνο. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με το αρσενικό, το έχουν αφήσει λίγο. Εντάξει, είμαστε λίγο. Γι' αυτό και εμείς του δίνουμε μία μέρα στις 365. Και τι του κάνουμε. Ό,τι θέλει. Δινόμαστε άντρες. Δινόμαστε γυναίκες. Πολύ αντρικό πάνω. Του δίνουμε αυτό που δεν θα πάρει ποτέ στη ζωή του από κάποια γυναίκα. Επιβεβαίωση. Έχει πάει όλο το επεισόδιο. Έχει κάψει, σε έχω κάψει. Με πολύ. Είναι και γκάουτα εδώ τώρα και ζεσταίνει. Σε έχω βάλει και στο Ντόναλτ Κεν. Σε έχω βάλει και στον Ντόναλτ Τραμπ. Δηλαδή γύρισαν αυτοί και μιλάσουν με μένα. Είπα τα δείτε Μπάρμπι. Δεν βλέπω Μπάρμπι. Μπάρμπι κανονικά πρέπει να είναι ξανθιά, μαλούρα κτλ. Τι λέτε. Έρει αυτό Μπάρμπι. Και πώς με βρίσκεται για Κεν. Καλώ, κοίτα, άμα κάνω και έτσι είναι. Σαν τον Donald Trump σε μαρινέτα, είσαι. Είναι ο εντάξει, λίγο έπρεπε να το πρωτοκάτι. Πείτε κάτω στα comment, μοιάζουμε με Barbie ή όχι. Έχει η Barbie, φίλε, είναι απ' όλα. Έχει η Barbie είναι μαύρη, είναι άσπρη, είναι λευκή, είναι κόκκινη, είναι γκρι. Είναι unisex. Εντάξει, αυτά γίνανε τώρα μετά τη δεκαετία του. Εμείς είμαστε μετά τη δεκαετία του. Οπότε είστε Μαρία Αντουανέτε ροζ με βυζά. Ωραία. Ξέρετε, ποιο ήταν ανοίγει εδώ με τον νονό που πάει να ψωνίσει για το κοριτσάκι Barbie. Και λέει, ψάχνει να βρει και λέει εδώ πέρα αυτή ποια είναι. Λέει αυτή είναι η Barbie γιατρό.
Λέει έχει 20 ευρώ και έχει τη στολή τη, έχει και δύο εργαλεία και ένα ψευτό παγκό. Α, ωραία. Λέει να δώσουμε κάτι έτσι λίγο πιο εφέ. Λέει πιο εφέ θα σε πάω. Εδώ πέρα είναι η Barbie, πώς το λένε, Αμαζόνα. Γιατί έχει τη στολή τη κανονικά, έχει δύο καπελάκια και έχει το αλογάκι. Εδώ αναβαίνουμε στα 35 ευρώ. 35 ευρώ. Καλά είναι, αλλά θέλω κάτι λίγο πιο εφετζίδικο έτσι. Barbie όμως. Λέει Barbie, μόνο Barbie θέλω. Ωραία. Barbie θα σε πάω εδώ πέρα που είναι η Barbie τροχονόμος. Και έχει μαζί και μηχανή και ανακριτικό γραφείο. Έχει δύο στολές, χειμερινό και τέτοια, χειροπέδες, ιστορίες εδώ, τζατζουτζου. Που έχουμε βγει, λέει, έχουμε βγει στα 50 ευρώ εδώ πέρα. Είναι καλό, αλλά θέλω να μου κάνεις ένα δώρο, ρε παιδί μου, να κάνω στη βαφτιστήρια τώρα ένα super duper δώρο να φανεί. Αλλά είναι τρελαμένη την Barbie. Φίλε, θα σε πάω εγώ εδώ. Και παίρνουν, ανεβαίνουν σε ένα υπογειάκι πάνω και παίρνει μια κουτάρα τέτοια εδώ πέρα. Λέει, εδώ πέρα πλέον έχουμε φτάσει στα 250 ευρώ. Εδώ είμαστε καλά. Ποια Barbie είναι αυτή? Λέει, αυτή είναι η Barbie χωρισμένη. Πάρει χωρισμένη τι, του έχει πάρει το σπίτι, το αυτοκίνητο. Κλασικό φεμινιστή. Ναι, δεν μπορώ να σημαίνω. Σήμερα είναι το επίπεδο φεμινισμού μα, παιδιά, έχουν φτάσει. Έχω κι άλλο ένα κόκκινο. Ρίξε, ρίξε κι εσύ. Έρχονται οι απόκριες τέλος πάντων. Πάει το μικρό το παιδάκι στον πατέρα του, λέει: Παπά, παπά, θέλω λεφτά. Τι θέλει τα παιδιά, θέλω να αγοράσω μια στολή. Να μπορώ να αγοράσω μια στολή. Τι στολή θέλει να πάρει? Θέλω να πάρω τη στολή τη Μπάρμπη. Τι, πα, του ρίχνει μια εκεί. Φεύγει, τίποτα δεν θα πάρει. Του χρόνου ξανά έρχονται οι απόκριες, του λέει: Παπά, παπά, θέλω λεφτά. Δεν θες παιδάκι μου τα λεφτά. Θέλω να πάρω μια στολή. Τι στολή θέλεις να πάρεις? Θέλω να πάρω τη χιονάτη. Τη χιονάτη! Πα! Δεν έχει στολή. Τέλος πάντων, δύο-τρία χρόνια συνεχιζόταν όλο αυτό. Μέχρι που ξανά έρχονται πάλι οι απόκριες. Μετά από 5-6 χρόνια. Και πάει και του λέει: Παπά, παπά, θέλω λεφτά. Τι θα θέλεις τα λεφτά, παιδί? Θέλω να πάρω ένα ξύφο. Ξύφο, αγόρι μα, σου δώσω εγώ λεφτά. Ναι, θέλω να πάρω και μια πανοπλία. Και μια πανοπλία σου δώσω, σαν θες λεφτά. Και τι θα τη δεις, Ζήνα. Εγώ έχω να πω κάτι άλλο για την τραγικότητα της ζωής. Όπως, ας πούμε, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και βλέπαμε άντρες που ντυνόντουσαν στις απόκριες γυναίκες και τα έχουν εξευθυλίσει όλα. Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Νίκο Τσαμψίκα και τέτοια. Και τώρα τα κάνουμε και αυτό. Και τώρα τα κάνουμε και με στενεύει το καλσόν στην καμπάλα. Τώρα έχω κοπεί παντού. Μου έχουν κόψει όλα, το μπλουζάκι. Και όχι τίποτα άλλο. Έχει το πει και στο ξύρισμα. Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Όταν το δικτυωτό καλσόν σου πιάνει την τρίχα και στην τραβάει. Δεν ξέρετε τον πόνο όταν το δικτυωτό καλσόν σου πιάνει την τρίχα και στην τραβάει. Καλό ή κακό, τα κοριτσάκια ξυρίζετε παντού συνήθω. Εμεί τα αγοράκια τα περισσότερα δεν ξυρίζουμε όταν είναι πένα. Κατά φύση. Όταν στην πιάνει αυτό το λαδί είναι και. Και φεύγει έτσι και λε: Μα γιατί πονά αγάπη μου. Και του κάνει το καλτσόν λίγο έτσι κρακ και έπιασε και μάκωσε. Δεν καταλαβαίνω. You don't know the struggle. Έτσι, επειδή το επεισόδιο. Είναι έκτακτο. Είναι έκτακτο και θα τελειώσει νωρίτερα από ό,τι συνήθως οι άνθρωποι. Θα είμαστε πιο γρήγοροι. Έκτακτο το επεισόδιο, έκτακτο. Θα πούμε στον καθένα ποιο είναι το αγαπημένο του θέμα στα αποκριάτικα πάρτι. Ξεκινώντας από την αγαπημένη Θεώμα. Μπάρμπι Θεόδωρο. Το αγαπημένο μου. Θέμα, ναι. Θεματικό. Θεματικό. BDSM θα μπει, παιδιά. Θεματικό με και εμένα τώρα. Θεματικό, Έβαλε σε σκέψεις. Let me put it in a language you can understand. Να θυμηθώ τι στολή έχω για να πω ποιο είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι. Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο θεματικό. Εμένα το αγαπημένο μου θεματικό νομίζω. Νομίζω. Θα μας δώσει ιδέα, το ξαναπάμε γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν. Πείτε μου. Για να κλείσουμε λίγο, ήταν λίγο και μαζεμένοι πάνω από αυτό το βίντεο. Πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας θέμα σε αποκριάτικα πάρτι. Η αγαπημένη σας στολή, εγώ αφήνω και λίγο τέτοιο. Ξεκινήσεις εσύ. Ναι. Για πες. Λοιπόν, καλά, εντάξει, προφανίστατα η Barbie με έχει κάψει το πρόβλημα. Ωραία, κάτι τέτοιο. Έχω κάνει τρία πάρτι volume. Αυτό είναι το προηγούμενο της προηγούμενης βάσης, είναι volume 3, για να καταλάβετε. Και θα αντιθεί αυτό που βλέπετε τώρα στην οθόνη. Αλλά δεν είναι το Barbie το αγαπημένο μου θέμα, παραδόξως. Φαντάσου. Φαντάσου. Το αγαπημένο μου θέμα ήταν. Δεν ξέρω αν κάνει να το πω. Το αντίθετα φύλλα, αλλά οι άντρες γίνονται γυναίκες και οι γυναίκες άντρες. Αυτό είναι το αντίθετα φύλλα. Ναι, αυτό. Το αντίθετα φύλλα. Ωραίο, καλό. Αλλά πρόσεχε έτσι, γιατί τώρα με τα φύλλα έχουμε μπερδευτεί λίγο.
Εντάξει, είμαστε ανοιχτό μια λοιπόν εδώ. Αυτό, ναι. Α, γι' αυτό δεν ξέρει άμα κάνει το πλήρω. Ναι, τώρα ξέρει. Ο άλλο μπορεί να είναι άντρα. Έχει γυναίκα και να νιώθει γυναίκα. Τα έσχη και φοβήθηκε τον πολίτη. Βρίζουμε 18 φορέ το κάθε επεισόδιο. Λέμε πράγματα που πρέπει να πούνε πίτ και δεν τα βάζει κανένα. Και φοβήθηκε για να δείτε πόσο ανώμαλοι είμαστε τελικά, δεν είναι θέμα. Και φοβήθηκε μην πει ότι είναι non-binary και όχι αντίθετο φίλο. Μην πω τη λέξη φίλο και κάποιο, α πούμε. Ναι, αλλά πώ μπορεί να αντιθεί ουδέτερο. Θα σκεφτεί, θα σου πει. Καλά, γίνεται άμα θέλει. Απλά πλέον δεν έχει πλάκα. Δηλαδή... Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι. Θεωρεί... Είδαμε με βυζιά, είδαμε με πουλιά και χαρήκαμε όλοι. Αυτό. Μια φορά το χρόνο και εγώ εκδίδομαι. Εσύ είστε λίγο, έχει τίποτα έτσι καλό. Εγώ, εμένα μου αρέσουν τα cosplay, δηλαδή γουστάρω πάρα πολύ. Μου αρέσουν οι απόκριες, γουστάρω βασικά περισσότερο Ιαπωνέζικη κουλτούρα. Τέτοια φάση. Να τίνονται ανή. Πέθανε και ο. Τοριάμα. Τοριάμα, Dragon Ball Z, rest in peace, Τοριάμα. Του αγαπάμε. Dragon Ball Z. Το λε τώρα ελληνικά δεν σ' ακούει. Πρώτον γιατί έχει πεθάνει, δεύτερο γιατί ξέρει ελληνικά. Εκεί που είσαι. Αρικατό. Λοιπόν. Τώρα σε αγαπημένο θέμα, σε αποκριάτικο πάρτι, εγώ γενικά είμαι φιλόζος. Μ' αρέσουν τα ζώα. Δηλαδή έχω δει κάτι. Άμα και ένα από συνεργάτες σου. Κάτι τίγρες, κάτι γατούλες που έχω δει. Καταλάβω τι πάει. Καταλάβετε που το πάω. Τώρα δεν θέλω να πω και παραπάνω γιατί. Ο επιπίσης, μη πεις. Ακούγονται πολλά. Σωστά, σωστά. Και δεν πρέπει. Εσύ αντράγωμορφε. Σε κάθαρα οι βρικόλακες. Βρικόλακες. Halloween, βρικόλακα. Εσύ άρεσε Halloween περισσότερο. Όχι, απλά έχω μια στολή βρικόλακα και βαριέμαι κάθε χρόνο. Πάρε στολή, οπότε. Νομίζαμε θα βγει κάτι φιλοσοφικό, και σα λέω όχι, μπρο, εντάξει. Απλά δεν θέλω να δίνω 20 ευρώ κάθε χρόνο. Ποιο τρέχει να δει κάτω. Τώρα παίρνω την ίδια στολή, τη φοράω, τέλεια λέω πένα, που έχει βρικόλακα Σπάρτη, εκεί θα πάω. Είναι σε φάση, εγώ έχουμε σήμερα θα ματιμαστώ πες στην ομαδική που έχουμε. Θα ντυθούμε Μπάρμπι και λέει: Παιδιά, εγώ να ντυθώ Μπάρμπι βρικόλακα. Πάλι εκεί ήταν το θέμα. Για πες, έκανε εσύ. Την έχω την καμπαρτίνα του βρικόλακα. Ναι, κάτι κατάλαβα, μαζέψου. Την βλέπω και η φούστα είναι λίγο βρικολακιάρι. Εντάξει. Εμένα να σου πω, φίλε Μάικ, η αποκρίση και συγγνώμη, θα καταγγείλω τώρα. θα γίνω καταγγελτικό. Μου τη σπάνε λίγο, σταυρώστε με, γιατί. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Γιατί είμαι καρναβάλι όλο τον χρόνο και. Μου τη σπάει που τώρα πάνε να τη βγουν κάποιοι αγαλά, ουαλά, τη μουσική και τελαπόγκο και θα κάνουμε κάτι περίεργο. Θα τη δούμε οι άντρες γυναίκες. Όχι ρε, μπαγλαμά, ντύσου έτσι 13 Αυγούστου. 8 Σεπτέμβρη που έχει αρχίσει και την κάνω καλό. 14 Γενάρη που έχει αρχίσει τη σοβαρά η κατάθλιψη μετά τις γιορτές. Εκείνα σε τώρα καραγκιόζη, εκεί βγες να τη δεις. Ούρε. Οπότε τώρα μου τη σπάει, γιατί τι γίνεται. Γενικά ξενερώνω με το να ντύνω με κάτι απλό. Δηλαδή, ξενερώνω ρε παιδί μου. Ήρθα εδώ προχθές που ήταν τις προλάβεις και είχα ντυθεί απλά Ινδιάνος. Δεν πέρασα καλά. Τώρα που με ντύσατε και, δηλαδή μπήκα στη διαδικασία να βάλω βασικά τα ρούχα μου. Δεν είναι στολή αποκριάτικη. Αυτά είναι τα ρούχα που τα έχω φορέσει σε γάμο. Δηλαδή, αυτό έλεγα ότι. Και ήταν κομπλέ, ήταν μια χαρά σακάκι. Και έβαλα μια περούκα και αθλητικό και ξαφνικά έγινε αποκριάτικη στολή. Εντάξει, και το παπιόν αυτό. Δεν το βγάζω έτσι αυτό, ναι, όντως. Και αυτό με χαλάει. Θέλω να είναι κάτι έξυπνο. Μου κάνει ένα trigger. Τώρα μετά από εδώ καπάκι δεν θα πω πού γιατί θα βγουν οι φωτογραφίες. Μας έχουν βάλει ένα θεματικό τώρα σε πάρτι σε σπίτι. Το οποίο είναι φωτιά. Φωτιά. Δηλαδή δεν ξέρω πόσα λεφτά έχω δώσει. Γιατί πήρα κάτι, δεν μ' άρεσε, το ξαναπήρα. Και αυτά. Ναι, θέλω να είναι κάτι έξυπνο. Θέλω κάτι... Και γι' αυτό μου σπάει τα νεύρα. Με ενοχλεί. Γιατί άμα δεν βρω κάτι έξυπνο, δεν περνάω καλά. Άρα ο Φίλιππος είναι. Είμαι κεφαλικός. Είναι φίλος. Party fluid. Και party fluid. Party fluid. Και είναι ό,τι. Θέλω να σου πω γιατί έχω ντυθεί έτσι, δηλαδή κατά καιρούς. Για πες, έλα, για πες. Γιατί... Θα το πάρω και ιστορική. Εγώ τα τελευταία τρία χρόνια πριν πει. Πρέπει να έχω ντυθεί 24 διαφορετικές φορές στο όψι. Φίλε, εγώ 24 πρέπει να ντύνω με νομίζω στη σεζόν. Καλά, εντάξει, εσύ δηλαδή, καθώς... φέτος έχω υπολογίσει ότι έχω να πάω σε 8 ή 9 πάρτι, άρα σίγουρα πρέπει να κάνω 8 ή 9 εμφανίσεις, γιατί έχουμε και τους φωτογράφους. Latinos.gr το παίρνετε. Υπό άλλες πτήκες όχι. Αλλά τώρα μας τσακάτε την ψυχολογία, φίλε. Γιατί βγάζεις φωτογραφίες και με έχεις βγάλει Ινδιάνο. Δεν μπορώ να ξανατυπωθεί Ινδιάνος φέτος. Έχει βγάλει καταζητούμενο στο άλλο το πάρτι. Δεν μπορεί να ξανασκάσει. Έχει βγάλει τον άλλο. Δεν μπορεί να ξανασκάσει ο έτσι, τουλάχιστον μέχρι να δει το επεισόδιο. Οπότε έχω τέτοια. Εγώ το θέμα. Τι περσινέ και είμαι και τι περσινέ. Εγώ πολύ παλιά. Βρικόλακα. Βρικόλακα θα με δει μετά. Πολύ ωραία. Θέλω να μου λέτε εσεί, σα βάζω challenge. Τι να σου πω. Έχω φορέσει στολή κοτοπούλου. Ωραία από πάνω μέχρι κάτω. Και έχω φορέσει Pampers. Τι έχω ντυθεί. Κοτόπουλο και Pampers. Τα κότες το σκασάν. Εδώ. Κο...
Τι θα έχει πλάκα να γράψει στα σχόλια. Γράψτε και στα σχόλια. Μπάτα πάω και θα σε δούμε. Στείλε screenshot που πάτησε πάω. Φρίσκει μια βλακία κάτι. Τι είσαι με baby θα κλείσει. Φίλε, είχα ντυθεί πανακότα. Ποια πανακότα, μα έχω ντυθεί πιόν από το Σρέκ. Και αυτό το Σρέκ. Για μπέι, πώ έχει ντυθεί πιόν. Είχα χωρίσει ένα μπλε φόρεμα, έκανα. Πανακάμα να το σπει. Κόκκινη περούκα. Και ήμουν σαν το πιόν. Όλοι μου λέγανε. Είχαμε ντυθεί γυναίκε όλοι και μου λέγανε. Εσύ δεν έχει ντυθεί γυναίκα. Τι πιόν από το Σρέκ, μάλλον. Body savings την πιόν. Τελείω, τελείω. Έχω κάνει κι άλλο. Πριν γίνει Σρέκ όμω, αυτό το ανεπογητέ πριν το Σρέκ. Την Παρασκευή με του γιορτού και του κόμμε είχα ντυθεί νοσοκόμα και ερχόντουσαν και μου λέγανε ότι είμαι αυτό από το TikTok που το παίζει διανθρωπολόγο. Είναι ένα τύπο με. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι πώ το λένε, αλλά καθόλου μπήκα και τέτα και ήμουν άλλο ίδιο όντω. Πάρα πολύ ωραία. Και όσο είναι νεότερο. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι, αυτό αποκράτησε. Σεζόν τελειώνει η αποκριάτικη νομίζω τώρα. Mm-hmm. Θα προβληθεί. Εγώ... Οπότε αύριο πετάτε χαρταετό, νομίζω ναι. Όλοι. Ναι, πετάτε χαρταετό, μπράβο. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Οπότε αύριο γιορτάζετε. Δηλαδή, αν έχετε φίλους που αύριο πετάνε χαρταετό, μάλλον που πετάνε χαρταετό όλο τον χρόνο, αύριο του πείτε χρόνια πολλά. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι στο Γαλαξίδι έχει αλευρομουτζουρώματα. Αλευρομουτζουρώματα, ξέρει, φύγουν τώρα. Προλαβαίνουν να πάνε αύριο. Δηλαδή, ναι, προλαβαίνουν. Πράγμα... Γιατί, 2 ώρες είναι. Μια χαρά. Όχι, το πρωί ξυπνά, πιέζει ένα ρομπότζο ρόμα, τα γυρίζει το βράδυ. Πρέπει να κλείσουμε και με ένα κοινωνικό μήνυμα. Εννοείται. Γιατί. Παρακαλώ, αυτό. Ναι. Την πρωτοβουλία, ρε παιδάκι, την πρωτοβουλία να πω. Για όσου γενικά ντυθούν γυναίκες. Όσοι αφήσετε γυναίκα να σας βάψει, να σας κάνει, να σας από εδώ από εκεί, να ξέρετε όταν γυρίσετε πίσω στο σπίτι, αυτό το πράγμα, το make-up. Που είναι 5 στόκοι μαζί με τη συμμετοβονία. Δεν βγαίνει με τίποτα! Δεν βγαίνει με τίποτα! Το deal είναι άμα σα βάψουν, να σα ξεβάψουν μετά. Αλλιώ μην σιγά μα ξεντήσουν το κάνει. Κάτσε τώρα που το λες. Εγώ να πω σε ένα κοινωνικό μήνυμα ότι παιδιά μην παίρνει πολύ σοβαρά του εαυτού σα. Περάστε καλά. Όταν δίνετε τι ευκαιρίε να κάνουμε να φοράμε στο λέω και την άλλη και όλα αυτά. Δημιουργήστε περσόνες, βοηθάει λίγο με τα ψυχολογικά. Ρε μαλακιστείτε, ρε, κάνει καλό. Αυτό, ρε. Αυτό. Ναι, κάνουμε χαβαλέ, περνάμε ωραία. Ναι, μην παίρνετε πολύ σοβαρά τον εαυτό σας, γιατί άμα παίρνει πολύ σοβαρά τον εαυτό σου, κινδυνεύει να πάθει κρίση πανικού. Μα λέει και ήταν πάντα έτσι, δηλαδή. Εγώ τον έχω πάρει τρεις φορές και έτσι τρεις κατήληξα. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, καλή Σαρακοστή να έχουμε νηστεία. Ξεκινάει από αύριο νηστεία, προσευχή. Πλησιάζει το Πάσχα. Πλησιάζει σε 6 εβδομάδες βέβαια. Γεια μας, καλά να περάσετε. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα με καινούργιο επεισόδιο. Γεια πολλά.